Έχουμε επίσκεψη Θανάση Πούτιν στην Τουρκία 23 Απριλίου, μας είπε. Το γράφουν οι τουρκικές εφημερίδες. Έχεις εικόνα? Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη κάτι από τους Ρώσους για την επίσκεψη. Στο παρελθόν έχουμε δει επανειλημμένως να λένε οι Τούρκοι μια ημερομηνία και να διαψεύδεται. Θα πρέπει να περιμένουμε. Να προαναγγέλλονται επισκέψεις που δεν γίνονται. Έτσι. Να υπάρξουν επίσημες ανακοινώσεις. Ωραία, το είπες, Θανάση, καλημέρα. Πολύ ωραία. Τι λένε τώρα εδώ στην Ελλάδα? Βλέπουμε, έχει σηκωθεί πολύ ένα θέμα, Θανάση, το οποίο έχει να κάνει με μια αναφορά του Ζελένσκι περί συμφωνίας με τον Έλληνα Πρωθυπουργό για την αεράμινα της χώρας κτλ. Το διαψεύδει η ελληνική πλευρά. Έχει σηκωθεί ένας ντόρος όμως γύρω από αυτό για το αν θα στείλουμε εξοπλισμούς στην Ουκρανία. Εκεί υπάρχει κάποια αναφορά, κάτι τέτοιο επ' αυτού? Δεν υπάρχει κάποια καινούργια αναφορά. Φαίνεται βέβαια πως ενδεχομένως να πηγαίνουμε προς την κατεύθυνση της υπογραφής κάποιου είδους διμερού συμφωνίας αμυντικής συνεργασίας, όπως έχουν κάνει κάποιες ευρωπαϊκές χώρες. Υπάρχουν δηλαδή τέτοιες εκτιμήσεις αναλυτών εδώ στη Ρωσία. Ρωσικές διπλωματικές πηγές, στις οποίες απευθύνθηκα, είπαν ότι η Μόσχα έχει ξεκαθαρίσει τη θέση της και στην ελληνική πλευρά σε ό,τι αφορά τα ελληνικά αντιεροπορικά συστήματα. Μιλάμε κυρίως για τους S-300 και τα TORMI-1. Καμία παραχώρηση ρωσικού εξοπλισμού χωρίς συνένεση των κατασκευαστών του δεν μπορεί να θεωρηθεί νόμιμη. Για τους 300 το λέει αυτό, Ενδεχομένως και για τους TORMI-1, γιατί τη συντήρηση, νομίζω, με βάση τη διμερή συμφωνία, την είχε η ρωσική πλευρά. Υποτίθεται ότι περιμέναμε και κάποια ανταλλακτικά για αυτούς. Αντιεροπορικούς. Ναι, και υποτίθεται ότι ήταν και ένα σοβαρό κομμάτι της αεράμινάς μας. Δεν ξέρουμε ακριβώς, δηλαδή, με ποιο τρόπο και αν ποτέ θα αντικατασταθούν. Πάντως, ένας φόβος είναι βέβαια της ρωσικής επίσημης πλευράς. Ένας δεύτερος φόβος είναι από τους ομογενείς μας. Γιατί, επειδή είναι αδύνατο να μην το πω, επειδή ήμουν στη Μαριούπολη και ήρθα, μόλις χθες επέστρεψα, έχει φουντώσει εκεί η συζήτηση μεταξύ των ανθρώπων για το ότι θεωρούν αδιανόητο το γεγονός ότι ενώ οι περισσότεροι ομογενείς της ευρύτερης περιοχής του Ντονμπάς, κυρίως δηλαδή της Μαριούπολης και των γύρω χωριών, το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού αυτών παραμένει στην περιοχή. Οι ίδιοι υπολογίζουν ότι είναι περί τις 75.000. Έχουν φύγει δηλαδή οι πολύ λίγοι, πολύ λιγότεροι. Θεωρούν ότι είναι παραχάραξη της εικόνας, της πραγματικότητας, όλα αυτά που ακούγονται περί δήθεν πολλών ομογενών που έχουν φύγει, ή πολύ περισσότερο η εικόνα που επιχειρήθηκε να διαμορφωθεί ότι οργανωμένα με κάποιο τρόπο τους απομακρύναμε. Βλέπουμε και τα πλάνα μας έστειλες ότι... εσύ, αφού βρέθηκες στη Μαριούπολη. Μπράβο, τα βιντεάκια μας έχεις στείλει εσύ από τη Μαριούπολη, αυτά, από τη Μαριούπολη. Ναι, αυτή είναι η έκκληση των ομογενών, μιλούν στα ελληνικά, θα μπορούσαμε να τους ακούσουμε. Και είναι αδιανόητο, γιατί δεν τους ακούει η ελληνική κοινωνία και η ελληνική κυβέρνηση. Οι ίδιοι θεωρούν ότι τα δικαιώματά τους σε ό,τι αφορά την ιστορική τους πατρίδα δεν ικανοποιούνται. Λένε ότι έχουν τεράστια ζητήματα με τις βίζες, δεν μπορούν να εξασφαλίσουν βίζα. Έχουν θέματα με διαβατήρια και προξενικές πράξεις, προξενικές υπηρεσίες που έπρεπε να τους παράσχονται με κάποιο τρόπο. Είχαν πληρώσει χρήματα για να πάρουν ελληνικά διαβατήρια, γιατί τα δικαιούνται. Λένε ότι εφόσον δεν μπορεί να λυθεί με κάποιο άλλο τρόπο και θα αργήσει προφανώς η διπλωματική διευθέτηση, και ζουν οι ίδιοι σε μια, ας την πούμε έτσι, αναγνωρισμένη από την πλευρά της Ευρώπης και της Ελλάδας γκρίζα ζώνη, οι ίδιοι θεωρούν βέβαια ότι ζουν στη Ρωσία αυτή εκεί, θα έπρεπε να βρεθεί ένας τρόπος να πηγαίνει τουλάχιστον μια διπλωματική αποστολή, λοιπόν, να τους εξυπηρετεί, γιατί βέβαια οι ίδιοι δεν μπορούν να πάνε στο Κίεβο όπως τους απαντάμε εμείς επισήμως. Λοιπόν, πάμε και στον Παντελή τον Παλασόπουλο. Απ' την άλλη πλευρά, ο Σόλτς λέει ουσιαστικά ότι πρέπει να απαντήσουμε στη ρωσική βαρβαρότητα. Έτσι το περιγράφει η Παντελή, από ό,τι κατάλαβα. Καλημέρα. Να πούμε ότι εγκρίθηκε χθες από την Ευρωπαϊκή Ένωση να χρησιμοποιηθούν οι τόκοι από τα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια στις ευρωπαϊκές τράπεζες, είναι 210 δις, με τόκους περίπου 4 δις το χρόνο, να χρησιμοποιηθούν για την αγορά όπλων και εξοπλισμού για την Ουκρανία. Η Γερμανία και κάποιες άλλες χώρες είχαν στην αρχή αμφιβολίες και εξέφραζαν κάποιες φοβίες, αλλά τελικά και ο Σόλτς είπε ναι. Ποιες άλλες χώρες, Παντελή, αν μου επιτρέπεις?
Δεν το γνωρίζω αυτή τη στιγμή. Χθες είχα διαβάσει ότι η Γερμανία, στην Γερμανία κάποιοι εκφράζουν αμφιβολίες για το εάν θα χρησιμοποιηθούν και αν θα υπάρξει πρόβλημα στο τραπεζικό σύστημα. Πάντως, η συμφωνία έκλεισε χθες το βράδυ. Από εδώ και πέρα, οι τόκοι, το 90% των τόκων, των παγωμένων κεφαλαίων των Ρώσων, θα χρησιμοποιούνται για την άμυνα της Ουκρανίας. Ο Σόλτς μετά το τέλος της Συνόδου είπε θα υποστηρίξουμε όσο είναι δυνατό την Ουκρανία. Είναι απόλυτα, λέει, απαραίτητο να εναντιωθούμε στη βαρβαρότητα των Ρώσων και της ρωσικής επίθεξης και να στηρίξουμε την Ουκρανία. Πρέπει, λέει, όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να κάνουν το καθήκον τους και θύμισε ότι η Γερμανία έχει δώσει 28 δισεκατομμύρια βοήθεια στρατιωτική και οικονομική για την άμυνα της Ουκρανίας. Άρα μπαίνουμε σε ένα νέο κεφάλαιο, θα δοθούν ακόμα περισσότερα χρήματα μέσα από τα ίδια χρήματα των Ρώσων, οι οποίοι βέβαια φωνάζουν, αλλά δεν νομίζω ότι μπορούν να πούν κάτι αυτή τη στιγμή, εφόσον παρανομούν με μία παρανομή εισβολή. Να σας πω και το, και το τελευταίο, επειδή το έβλεπα τώρα μόλις. Εάν προκριθούμε με την Εθνική, παίζουμε 18 Ιουνίου με την Τουρκία στο Ντόρτμουντ. Έτσι. Στο Ντόρτμουντ. Να κλείσουμε το πρώτο μάτς. Να μας περιμένεις, Παντελή. Νομίζω ότι έχει πολλούς Έλληνες για να χωρέσουμε κι εμείς. Πάρα πολλούς. Είναι η περιοχή με τους περισσότερους Έλληνες στην Ευρώπη, ας πούμε. Πρέπει να είναι όχι τόσους πολλούς εκεί. Εκεί είμαστε, κυριαρχούμε. Και τρίτο μάτς επίσης στην περιοχή με την Πορτογαλία στο Γκέλσενκίρχεν. Βασικά παίζουμε σε πόλεις που κυριαρχεί ελληνική ομογένεια. Έτσι. Άρα Ελλάδα αν θα είναι. Τελικά. Θα είναι Ελλάδα, ναι. Ναι. Αν περάσουμε. Αλλά το μάτς με την Τουρκία θα έχει ενδιαφέρον για πολλούς. Και δεν ξέρω και για το ήταν πόσο... καλός ο Μασούρας εχθές, μου λέει ο Αναγνωστάκης, να σου πω. Πολύ καλός ήταν. Γιατί ο Ιωαννίδης δεν ήταν. Έτσι, μπράβο. Έτσι θέλω, Παντελή μου. Μίλα επιτέλους. Αυτό το κάνουν οι πολιτικοί, μην το κάνουμε και εμείς. Αποκαλύψου. Φίλος μας ο Παντελής. Πλάκα κάνουν. Πλάκα κάνουν. Δεν είναι δυνατόν. Και με τον Παντελή και με τον Θανάση. Καλημέρα, κύριε. Γεια σου, Θανάση. Καλημέρα.